Αγγελέ μου, θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια, αφού αύριο θα αποχωρήσετε για την Αθήνα, για τον αγώνα σας σε Ρινάρ Σιβαρών. Πες μας δύο λόγια, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Τα πράγματα βλέπω πολύ καλά. Έχουμε πολύ καιρό να πάμε αγώνα, έχουμε περίπου ένα χρόνο. Εντάξει, κάναμε προπονήσεις κάθε μέρα, παλέψαμε και πιστεύω ότι θα τα πάμε πολύ καλά, γιατί είμαστε μια δυνατή ομάδα. Και ο καθένας θα δώσει το καλύτερο του εαυτό για να πάρουμε την πρωτιά. Πιστεύεις ότι θα τα καταφέρουμε? Ναι, εγώ πιστεύω, πιστεύω. Έχουμε κάνει σκληρή προπόνηση. Ναι, είμαστε πολύ δυνατοί. Θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία και περιμένουμε να μας ξανακάνετε περήφανος εδώ στο νησί της ΚΟ. Αντρέα, μου θέλω και από σένα δύο λόγια. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα όπου θα μεταβείτε για την Αθήνα για τους αγώνες σας? Πιστεύω τα πράγματα είναι πολύ καλά. Έχουμε ευχηθεί με τους προπονητές μας εδώ και ένα χρόνο, διότι δεν πηγαίναμε αγώνες. Πιστεύω πως όλη η ομάδα είναι έτοιμη για το καλύτερο δυνατό. Όλοι είναι πολύ καλοί αθλητές και θα πάμε καλά. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει πριν ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Μας κάνετε περήφανος και φέρετε αρκετά μετάλλια εδώ στο νησί. Ελπίζουμε φέτος για πιο πολλά. Συνεχίζουμε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Χρήστο μου, καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ στο στάδιο Ανταγόρα, σκληρή προπόνηση, αφού αύριο θα αναχωρήσετε για την Αθήνα για τους αγώνες. Πείτε μας δύο λόγια. Ξεκινάει η αγωνιστική δραστηριότητα στην Άρση Μαρού. Φέτος πάλι με τους παιδες και τους έφηβους. Μπροστά μας έχουμε το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα το περιφερειακό παιδων εφήβων Κορασίδων Ιαννίδων, που είναι και ταυτόχρονα πρόκληση για το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Η ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν θα σηκώσουμε πολλά κιλά, είναι θέμα τακτικής, να το πω έτσι. Κάνα δύο παιδιά μόνο θα τεστάρουμε να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Οι υπόλοιποι ίσα ίσα να πάρουν την πρόκληση για το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Στόχος είναι σίγουρα πάλι η κατάκτηση της πρώτης θέσης της περσινής επιτυχίας. Να μπορέσουμε να πάρουμε πλέον και το εφηβικό ξανά. Γιατί πέρσι με την παιδική ομάδα πήραμε και τα δύο, και το παιδικό και το εφηβικό. Θεωρώ ότι θα το καταφέρουμε, να είμαστε καλά, να είναι καλά τα παιδιά και θα πάνε όλα καλά. Άρα πιστεύουμε ότι και σε πόσες μέρες θα γυρίσετε για να ακούσουμε και εμείς τα ευχάριστα νέα. Από όσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα των αγώνων, το Σάββατο αγωνίζονται τα δικά μας τα παιδιά, οπότε Δευτέρα πρωί είναι η επιστροφή. Σάββατο βράδυ θα έχουμε και τα αποτελέσματα, θα ξέρουμε τι γίνεται. Άρα την Δευτέρα της επιστροφής μπορούμε να δούμε ξανά τα κανάλια και να δώσουμε και να ακούσουμε τα ευχάριστα στο αλλοδρόμιο. Θεωρώ πως ναι, θα είναι ευχάριστα, θα έχουν προκριθεί όλοι, έτσι όπως τα βλέπω και έτσι όπως τους ξέρω πως σηκώνουν, τι κιλά κάνουν. Πιστεύω ότι θα είναι ευχάριστα τα νέα, θα προκριθούν και οι 11 και θα πάμε με πλήρη ομάδα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Άρα περιμένουμε ξανά το νησί της ΚΟ να είναι περήφανο. Θέλουμε να το κάνουμε περήφανο, είμαστε περήφανοι για το νησί μας. Και θέλουμε να το κάνουμε και εμείς περήφανο. Είπαμε, δεν είναι μόνο το ποδηλάτου, είναι όλα τα αθλήματα μέχρι στιγμή μας έχουν κάνει περήφανα. Όλα τα αθλήματα. Υπάρχει μια εξέλιξη τα τελευταία χρόνια στο νησί. Από όλα τα αθλήματα, και από τη γυμναστική και από το ποδήλατο και από την άρση βαρών και από όλα. Από το kickbox, από παντού. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να σε συνάρτηση μάλλον με το τελευταίο διοικητικό συμβούλιο που έγινε και την απόφαση να μην ψηφιστεί το 400.000 τη επιχορήγηση. Για τα κτίρια, τα γυμναστήρια, για τους βρεφονιπιακούς και όλα αυτά. Θεωρώ ότι θα πρέπει λίγο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να το ξαναδούν το θέμα, να το ξαναφέρουν πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί νομίζω ότι την πρίκα, μπορώ να πω, που βρήκαμε από τους προηγούμενους δημάρχους και τις προηγούμενες δημοτικές διοικήσεις, πώς να το πω, θα πρέπει να τη συνεχίσουμε. Οπότε θεωρώ ότι είναι πρωτεύον θέμα να ξαναμπεί πάλι μέσα στο Συμβούλιο και να περάσει. Οπότε παρακαλώ πολύ τους συμβούλους να το ξαναδούμε και να το περάσουμε.